Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ακούσουμε την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την απόφαση του να προχωρήσει στη συμφωνία της 1ης του Δεκέμβρη, της συμφωνίας του Δείπνου, για τους λόγους που αποφάσισε ο ίδιος να εγκαταλείψει όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις που ο ίδιος είχε θέσει για τον εαυτό του, για να προχωρήσει στο στάδιο μιας διεθνούς, πολυμερούς, πενταμερούς διάσκεψης, όπως θέλετε ας την αποκαλέσουμε. Ακούσαμε σήμερα τις εξηγήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε τη δική μας άποψη, ότι οι εξηγήσεις του δεν ήταν καθόλου πιστικές. Ανησυχούμε ότι δυστυχώς αυτή η συμφωνία, δηλαδή η συμφωνία της 1ης του Δεκέμβρη, έχει δημιουργήσει νέα αρνητικά τετελεσμένα για τη δική μας την πλευρά. Έχουμε αποδεχθεί μια αυτόματη διαδικασία που θα μας οδηγήσει σε μια πενταμερή διάσκεψη, η οποία δεν βασίζεται σε καμία προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας, είτε στα υπόλοιπα κεφάλαια, είτε στο κρίσιμο κεφάλαιο του εδαφικού. Δυστυχώς, αυτή η νέα συμφωνία αναιρεί τη δέσμευση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχει συμφωνία επί των κριτηρίων και σε ένα χάρτη, πριν να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε διεθνή διάσκεψη να συζητήσουμε το εδαφικό και την ασφάλεια. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έλεγε ότι είναι μόνιμη και πάγια τουρκική επιδίωξη να διασυνδεθεί μάλλον το εδαφικό με την ασφάλεια, τις εγγύησεις και τα επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας. Και δεν πρέπει, έλεγε, να επιτρέψουμε στην Τουρκία να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Δυστυχώς, με τη συμφωνία της 1ης του Δεκέμβρη, αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί και ως επίσης έχει επιτευχθεί και ο άλλος πάγιος στόχος της τουρκικής πλευράς, να συμφωνήσουμε να πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη. Αυτή συνιστά τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δικής μας πλευράς στα τελευταία 40 και πλέον χρόνια των συζητήσεων του Κυπριακού. Έχει συμφωνηθεί ότι στις 12 του Γενάρη θα ξεκινήσει αυτή η διάσκεψη για το Κυπριακό ως πενταμερής. Θα πάνε οι δύο ηγέτες και τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Καμία αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και για να πάει πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία, ελπίζω όλοι να αντιλαμβάνονται ότι πλέον πρέπει να συμφωνήσει η τουρκική πλευρά. Έχουμε ήδη δώσει την ημερομηνία, έχουμε ήδη αποδεχθεί αυτήν τη σύνθεση. Τώρα πρέπει να αλλάξει η συμφωνία για να πάει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει τις αμέσως επόμενες μέρες να ληφθούν πρωτοβουλίες για να αλλάξουν αυτά τα πάρα πολύ αρνητικά τελεσμένα για τη δική μας πλευρά, καθώς εμείς δεν διανοούμαστε να πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη και να συζητάμε για συνθήκες που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να έχει λόγο, χωρίς να τοποθετείται κατά πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί, χωρίς να πληρούνται οι σχετικοί όροι του συντάγματος. Αυτόν από μόνο του πολιτικά θα επικυρώσει την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι κάτι που φυσικά επιδόκει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Τουρκία. Ποιες πρωτοβουλίες που έχετε, είναι για επιστολή στο Γενικό Γραμματέα, κύριε Παπαδόπουλο? Τις έχουμε αναφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναμένουμε να μας απαντήσει σε σχέση κατά πόσον τις αποδέχεται. Έχει υποσχεθεί ότι θα συγκληθεί και πάλι το Εθνικό Συμβούλιο για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μία εκ αυτών είναι η αποστολή επιστολή στο Γενικό Γραμματέα. Μου επιτρέψτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπω σε αυτές τις εισηγήσεις. Θα αναμένουμε να δούμε ακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και θα δούμε ακριβώς εμείς πώς ακριβώς θα βοηθήσουμε αυτές τις προσπάθειες, εάν φυσικά ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνήσει με τις δικές μας εισηγήσεις. Αλλά η πραγματικότητα είναι, και αυτό θεωρώ ότι ήταν και το κλίμα της σημερινής συνάντησης, ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις που μας έχουν φέρει προτελεσμένων και τώρα τρέχουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες με τη συνεργασία ένα άλλο χώρο για να καταφέρουμε να διορθώσουμε τα λάθη της συμφωνίας της 1ης του Δεκέμβρη. Ο Πρόεδρος συμμερίζεται σε ανησυχίες σας. Ποιες είναι οι προθέσεις? Θα ρωτήσετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν ο Πρόεδρος, είπατε, εάν συμφωνήσει ο Πρόεδρος με αυτά τα αιτήματα ή τις θέσεις μας. Εάν δεν συμφωνήσει ο Πρόεδρος, θα τον συνοδεύσετε τελικά στην Γενέβη ή όχι? Εάν μας καλέσει ο Πρόεδρος, εμείς θα το συνοδεύσουμε. Από τον Πρόεδρο δεν είναι άσχετο θέμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει ποιοι θα το συνοδεύσουν στη Γενέβη. Εμείς δηλώνουμε ότι αν μας ζητήσει να πάμε, θα πάμε. Αν το ζητήσετε προθέσεις, δηλαδή, του Πρόεδρου, τι σας έχει πει? Εμείς του έχουμε ζητήσει ότι επιθυμούμε να πάμε. Και αν, όπως του είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι εμείς επιθυμούσαμε να πάμε μαζί του και στον Πόν Πελεράν.
Εκείνος αρνήθηκε να μας πάρει. Εμείς επαναλάβαμε σήμερα τη δική μας θέση, είναι ότι θα πρέπει να πάει το Εθνικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να αποφασίσει αν θα μας πάρει μαζί του ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ο χρόνος, κατά τη γνώμη σας, να βελτιωθούν τα πράγματα μέχρι τις 12 του Γενάρη? Θεωρώ ότι εμείς τη δική μας θέση είναι ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να βελτιωθούν τα πράγματα. Γιατί πάμε σε μια παγίδα.